Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Όπως όλοι γνωρίζουμε, οι τιμές των ακινήτων στη χώρα μας τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματικά βυθιστεί. Σύμφωνα όμως με το περιοδικό Fox, η ανάκαμψη της αγοράς είναι πολύ κοντά. Μαζί μας ο Κώστας Κετσιετζής. Κώστα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν τα πράγματι μετά από 8 χρόνια κρίσης φαίνεται πως η χρηματαγορά μπαίνει σε καινούργια σελίδα. Καθώς πολλοί είναι οι ξένοι οι οποίοι κοιτάνε προς την Ελλάδα πλέον για να επενδύσουν και να αγοράσουν κατοικίες. Μιλάμε κυρίως για Ρώσους, για Κινέζους πάρα πολύ, για Τούρκους και από τη Μέση Ανατολή επίσης αρκετοί επενδυτές, ναι, αγοραστές, υποψήφιοι αγοραστές, οι οποίοι πολλοί κοιτάνε κιόλας και το πρόγραμμα της χρυσής βίζα που δίνει άδεια παραμονής για όσους αγοράσουν ακίνητα τουλάχιστον 250.000 ευρώ. Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο κέντρο της Αθήνας, σε καλά ακίνητα τα οποία έχουν εφέση. Είναι αυτό που λένε το τοποθεσία, το οποίο στην αγορά ακινήτων είναι πάντα σταθερός παράγοντας. Η Αθηναϊκή Ριβιέρα είναι πάρα πολύ επίσης, έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και βλέπουμε ήδη ότι οι τιμές εκεί πέρα πιο κοντά σε Γλυφάδα, Βούλα, Ελληνικό, Φάληρο έχουν αρχίσει και τσιμπάνε. Βλέπουμε ότι αφενός αυτό οφείλεται σε τρεις παράγοντες, σύμφωνα και με τον Forbes. Κατά πρώτον, στη ραγδαία πτώση των τιμών που έχει σημειωθεί τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα και στην Αθήνα. Μιλάμε ότι στα μεγαλύτερα ακίνητα και στα πιο ακριβά, η πτώση σύμφωνα με εκτιμήσεις των μεσητών μπορεί να προσεγγίσει και το 70% από την αρχή της κρίσης ως και σήμερα. Αφετέρου, ότι υπάρχει μια σχετική ασφάλεια στη χώρα μας σε γεωπολιτικό επίπεδο σε σχέση με την υπόλοιπη περιοχή, η οποία ειδικά από την Τουρκία παρατηρείται πάρα πολύ ενδιαφέρον τελευταίο ένα χρόνο μετά από την προσπάθεια του πραξικοπήματος δηλαδή. Και το τρίτος παράγοντας είναι ότι υπάρχει αρχίζει και εμφανίζεται δειλά-βιλά, αλλά εμφανίζεται μια τάση σταθεροποίησης στην οικονομία της χώρας, κάτι το οποίο μόνο θετικά μπορεί να λειτουργήσει στην αγορά.